και με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις δεν αλλάζει η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Όλες οι βελτιώσεις και τα μέτρα είναι για τις τράπεζες και τα funds για τα κοράκια. Τα θετικά που μας παράθεσε ο κύριος Υπουργός, ότι θα ενημερώνονται οι οφειλέτες για το τι οφείλουν, δεν αλλάζει τη θέση τους. Απειλούνται και δεν υπάρχει καμία πρόνοια για να μην χάσουν την πρώτη τους κατοικία. Αυτό συνεχίζεται και αυτό είναι το σπουδαιότερο, γιατί μιλάμε για λαϊκές οικογένειες, αφού για τα επιχειρηματικά χρέη υπάρχει γενναίο κούρεμα, φτάνοντας και το 80%, τα είπε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος με ονόματα. Από όσα έχουν γίνει γνωστά, γιατί το κούρεμα των επιχειρηματικών χρεών δεν λέγονται, αν και τα έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, την πρώτη την καταψηφίσαμε, είναι προκλητικά παράδεκτη. Είπαμε το γιατί στην πρωτολογία. Θέλω να μιλήσω για τη δεύτερη πιο αναλυτικά. Σε ό,τι αφορά το πρώτο της άρθρο, που είναι για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων οικοκυριών και θα δοθεί μόνο για το Δεκέμβριο του 2023. Αν και είναι ένα ψίχουλο, το προπαγανδίζεται και το διαφημίζεται για καρβέλι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ψηφίσουμε για να το αξιοποιήσουν οι δικαιούχοι, έστω και αυτή την ελάχιστη παροχή, όμως δεν θα σταματήσουμε και ζητάμε και διεκδικούμε να αυξηθούν γενναία τα ποσά της ενίσχυσης και να διευρυνθεί η καταβολή σε όλους, χωρίς κανένα κριτήριο αποκλεισμού. Ωστόσο, το ότι είναι ψίχουλα, γιατί μιλάμε για 150 ευρώ, και πιάνει ένα μικρό κομμάτι δικαιούχων, το πιο εξαθλειωμένο, και ήδη έχει εξανεμιστεί πριν ακόμα μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την ακρίβεια. Αφορά στις πολύ χαμηλές συντάξεις και στους άνεργους αμαία, ενώ οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δικαιούνται την προσάυξηση είναι αυτοί που η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε ανθρώπους δηλαδή που η ίδια και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν καταστήσει ευάλωτους με τις αντιλαϊκές πολιτικές τους. Ταυτόχρονα φροντίζει να φοροαπαλλάσει και να μπουκώνει με ζεστό χρήμα τις μεγάλες βιομηχανίες, όπως στο άρθρο αυτής της τροπολογίας που θα καταψηφίσουμε, γιατί πρόκειται για μέτρο που εντάσσεται στην κατηγορία της δημιουργικής λογιστικής, με κύριο στόχο τη δραστική μείωση έως και απαλλαγή της φαρμακοβιομηχανίας από το clawback. Η δημιουργική λογιστική σας εφαρμόζεται με το εξής κόλπο. Αυξάνεται κατά πολύ το όριο δαπάνης για τις υπαρρήνες, όχι όμως και η αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ για τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία μένει σταθερή. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται ένας πάγιος στόχος της φαρμακοβιομηχανίας για την απαλλαγή της από το clawback. Πρακτικά τι σημαίνει? Δώρο στη φαρμακοβιομηχανία ύψους 1.827.000 για το 2024 και αυξάνεται στο 1.916.000 ευρώ για το 2025. Το καταψηφίζουμε βεβαίως αυτό το άρθρο 4 και ζητάμε να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για τη φαρμακευτική δαπάνη με φορολογία του κεφαλαίου και την πλήρη απαλλαγή των ασθενών από κάθε πληρωμή γι' αυτό και όλα τα άλλα φάρμακα. Συνολικά όμως, για τη συγκεκριμένη αυτή τη δεύτερη υπουργική τροπολογία εκφραζόμαστε με το παρόν.